Πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για μένα. Υποδέχομαι το συντοπίτη μας από την Μεσαρά, τον κύριο Παντελή Τζορτζάκη, τον αντιπρόεδρο σήμερα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Καλησπέρα σας, κύριε Τζορτζάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, δικιά μου χαρά. Καλησπέρα στους ακροατές. Με τιμάτε ιδιαίτερα σήμερα, κύριε Τζορτζάκη, γιατί πραγματικά αυτή την κουβέντα λέμε εδώ και αρκετό καιρό ότι θα την κάνουμε. Ναι. Έτσι, σε κάποια εκπομπή. Σωστά. Εγώ θα πω πριν ξεκινήσω την κουβέντα ότι σας περιμένω με την πρώτη ευκαιρία που θα κατέβετε στην Κρήτη, γιατί ξέρω ότι κατεβαίνετε και παρά το ότι η πρώτη σας προτεραιότητα είναι άλλη και είναι λογικό να πάτε στην ιδιαίτερη πατρίδα, στον ιδιαίτερο τόπο, κάτω στη Μεσαρά. Θα σας περιμένω, το λέω έτσι πολύ απλά, να κάνουμε μια συζήτηση και ενώπιο εδώ, τέτα τέτ. Το υπόσχομαι την επόμενη φορά που θα είμαι κάτω να το κάνουμε. Κύριε Τζορτζάκη, όπως συνηθίζω να λέω για σας σε αναφορές μου, είστε ο άνθρωπος που επί της ουσίας έφερε το ίντερνετ στην Ελλάδα. Αυτό που σήμερα όλοι απολαμβάνουμε, αυτό που πολλές φορές γίνεται επικίνδυνο εάν δεν ξέρουμε καλά τους όρους χρήσης και τους κανόνες, και αυτό που θα έλεγα ότι τουλάχιστον εμάς τους δημοσιογράφους μας έχει λύσει τα χέρια, είστε ο άνθρωπος που πρώτος από όλους εκείνη την εποχή ή από τους πρώτους, γιατί είστε και σεμνός και το ξέρω πάρα πολύ καλά, έβαλε το πρώτο λιθάρι στη σκάλα. Δεν σ' ακούω τώρα. Μας ακούτε, ναι, τώρα, κύριε Τζορτζάκη? Τώρα σ' ακούω. Ναι. Πώς, θέλω να σας πάω στο 1995. Τι συμβαίνει το 1995, έχουμε την ίδρυση της Fortnet και έχουμε κάτι άγνωστο τότε για τον Έλληνα, το ίντερνετ, το οποίο δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι είναι. Ωραία. Με μεγάλη χαρά να κάνουμε αυτή τη σύντομη αναδρομή. Απλώς σας χάνω κάποια στιγμή. Okay. Λοιπόν, το 1900, εγώ γύρισα ήμουν Αμερική και γύρισα το 1988. Το 1995 ιδρύθηκε η εταιρεία. Ουσιαστικά γιατί είχαμε δει ότι υπήρχε μια φοβερή έλλειψη πληροφόρειας και ήταν πολύ δύσκολο τότε με τα μέσα της εποχής εκείνης να μπορεί να υπάρχει επικοινωνία άνθρωπου με ένας άνθρωπος να επικοινωνήσει με ένα άλλο άνθρωπο. Άρα το πρώτο πράγμα που είχαμε πει τότε, το πιο σημαντικό είναι οι τηλεπικοινωνίες για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Και γι' αυτό στο όνομα της εταιρείας εκείνη την εποχή χρησιμοποιήσαμε το κομμάτι Telecommunication Application Company, με την έννοια ότι το σημαντικό πράγμα στο ίντερνετ θα συνδυάσει τις τρεις διαφορετικές εφαρμογές. Δηλαδή από τη μια πλευρά το τραπεζικό σύστημα, από την άλλη τα media και από την άλλη την επικοινωνία, τον τρόπο που επικοινωνούμε. Άρα με αυτό το συνδυασμό των τριών ήταν και η πρώτη προσπάθεια τότε να βρούμε τους αρχικούς μετόχους της εταιρείας για να μπορέσει να ιδρυθεί. Ήταν δύσκολη εποχή το 1995, τώρα όλοι μιλάνε για startup, για spin-off και όλα αυτά. Το 1995 ήταν άγνωστη λέξη και είχα πολλές άγνωστες λέξεις. Μια ήταν ότι από ένα ερευνητικό κέντρο να βγει μια εταιρεία. Η δεύτερη άγνωστη λέξη είναι ίντερνετ, τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτά που μας λες. Και η τρίτη είναι να το υλοποιήσουμε. Αυτά και τα τρία θεωρώ ότι μια ομάδα νέων ανθρώπων τότε καταφέραμε και το υλοποιήσαμε. Και πραγματικά είναι η μοναδική περίπτωση που ουσιαστικά, όχι μοναδική, η πρώτη περίπτωση που μια εταιρεία μέσα σε 5 χρόνια κατάφερε να μπει στο ελληνικό χρηματιστήριο και να φτάσει εκεί που έφτασε. Πείτε μου κάτι, όταν ξεκινούσε αυτή η διαδρομή, πιστεύατε ότι το 2022 θα καθόμασταν έτσι εσείς στην Αθήνα, στο γραφείο σας και εγώ εδώ στον εργασιακό μου χώρο μέσα σε ένα τηλεοπτικό στούντιο και θα κουβεντιάζουμε με τόσο μεγάλη άνεση, θα σας βλέπω και θα με βλέπετε και θα μας βλέπουν και θα μπορεί αυτή την ώρα που μιλάμε να μας παρακολουθεί ο φίλος μου ο Γιώργος ο Τσιχλάκης που μου έστειλε μήνυμα πριν από λίγο από την Αυστραλία και κάποιος δικός σας συγγενής που ενδεχομένως βρίσκεται στον Καναδά ή ένας κοινός μας φίλος που βρίσκεται ενδεχομένως στη Βραζιλία ή κάπου στην Αφρική. Το φανταζόσασταν αυτό, κύριε Τζορτζάκη? Στο βαθμό που εξελίχθηκε, όχι. Δεν το φανταζόσασταν? Όχι, όχι. Απλώς τι φανταζόμουν τότε. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Θυμάμαι τότε στεγαζόμαστε εκεί στη Δεδάλου, στην αρχή της Δεδάλου. Το θυμάμαι πολύ καλά. Στο ίδιο κτίριο που στεγαζόταν και η Air Greece.
εκείνη την εποχή. Σωστά, σωστά, σωστά. Και συναντάω ένα φίλο που σπούδαζε φυσικό στο Ηράκλειο. Και του ζήτησα να έρθει να του δείξω τι είναι το ίντερνετ. Όταν τα έδειχνα όλα αυτά, μου λέω, κοίταξε, έτσι θα επικοινωνούμε στο μέλλον, αυτό είναι το μέλλον. Ο άνθρωπος λίγο απελπίστηκε. Μου λέει, δεν πάω να πιούμε κανένα καφέ στα Λιοντάρια και άσε το παγκόσμιο χωριό. Γιατί το παρομοίωσα εγώ τότε, ότι έλεγα να σου δείξω το παγκόσμιο χωριό, πώς θα επικοινωνούμε στο μέλλον. Ήταν δύσκολο, να πιστεί κάποιος και ήταν και η εποχή που δεν υπήρχαν όλες αυτές οι εφαρμογές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή λέμε, θα το γκουγκλάρω, θα ψάξω, θα διασταυρώσω, θα κάνω. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν αυτές οι εφαρμογές που σήμερα όλοι μας χρησιμοποιούμε. Ήταν σε ανάπτυξη, άρα είχαμε παράλληλους δρόμους. Είχαμε δηλαδή από τη μια να λέμε πρέπει να φτιαχτεί το τηλεπικοινωνιακό κομμάτι και εκεί άρχισαν τότε να μπαίνουν ψευδοδιλήμματα. Πρώτα ο δρόμος ή τα αυτοκίνητα. Γιατί ουσιαστικά αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή είναι το αυτοκίνητο, είστε η εφαρμογή. Και ήταν εύκολη η απάντηση ότι και τα δύο. Γιατί τα αυτοκίνητα θέλουν δρόμο για να κινηθούν και οι δρόμοι θέλουν αυτοκίνητα γιατί τα φέρουν και άλλους ανθρώπους πάνω τους. Οπότε ήταν ιεραποστολικό, θα έλεγα. Δηλαδή θα πρέπει εκείνα τα χρόνια να το πιστεύεις πολύ για να μπορείς να το υποστηρίξεις. Και ευτυχώς τα καταφέραμε. Στην πορεία των πραγμάτων, για να πάω στις αρχές της δεκαετίας του 2010, εσείς περνάτε από σημαντικές θέσεις ευθύνης από την ελληνική καινοτόμο επιχειρηματικότητα, οφείλω να πω, από εταιρείες εξαιρετικά πρωτοποριακές και δυναμικές, αλλά και αναπτυσσόμενες. Και στην αρχή της δεκαετίας 2010-2020, ένας πετυχημένος μάνατζερ, όπως είστε εσείς, με ένα τρομερό βιογραφικό πραγματικά, καλείται να υπηρετήσει την πατρίδα. Την υπηρετεί από μία θέση ευθύνης μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Χωρίς να είστε βεβαίως αιρετός, αυτό που λέμε οι διακεκριμένοι είναι τα διακεκριμένα πρόσωπα που κάθε πρωθυπουργός και κάθε κόμμα θέλει να χρησιμοποιεί σε εισαγωγικά για καλό σκοπό μέσα στο σχήμα μίας κυβέρνησης και να κάνουν δύσκολες δουλειές διαχρονικά που άλλοι δεν μπορούν να την κάνουν αυτή τη δουλειά. Και βρίσκεστε αναπληρωτής υπουργός ψηφιακής πολιτικής εκείνη την περίοδο, τη δύσκολη των μνημονίων και της κρίσης, κύριε Τζορτζάκη. Έτσι δεν είναι? Μα αυτό ήταν και ο λόγος που πήγα. Ουσιαστικά, όταν εγώ ήμουν πρόεδρος στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, που είναι το σύνολο των επιχειρήσεων και της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Και σαν πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, συνεργασία με τον κύριο Παπανδρέου, που πίστευε πολύ στην τεχνολογία και ουσιαστικά προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε στο να πάει η χώρα μας ένα βήμα μπροστά. Ένα βράδυ χτύπησε το τηλέφωνο, με πήρε ο ίδιος και μου λέει, η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης και πρέπει να βάλουμε πλάτη όλοι. Μπορείς να έρθεις στην κυβέρνηση? Δεν είχα περιθώριο να πω όχι, οπότε παραιτήθηκα από οτιδήποτε έκανα στον ιδιωτικό τομέα. Είπα στον εαυτό μου, άντε Παντελή, θα κάνεις ένα δεύτερο φανταρικό. Οπότε με αυτόν τον τρόπο πήγα και πραγματικά γίνανε σημαντικά πράγματα την εποχή εκείνη. Ήταν η αρχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ουσιαστικά, από το κομμάτι της διάβια μέχρι το κομμάτι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κτλ. Αλλά εκείνη την εποχή αυτό που έγινε ήταν ότι υπήρχε ο Πρωθυπουργός που πραγματικά τα πίστευε και με στήριζε. Γιατί εγώ δεν ήμουν πολιτικός, δεν ήμουν εκλεγμένος, άρα αν δεν υπήρχε η στήριξη αυτή δεν θα μπορούσα να πετύχω αυτά που πέτυχα. Και από την άλλη εγώ είχα σκοπό να μην κατέβω στις εκλογές, άρα έλεγα να κάνω το στρατιωτικό μου και να ξαναγυρίσω στη δουλειά μου στην ιδιωτικό τομέα, όπως και έγινε. Άρα ο στόχος μου δεν ήταν να ξαναεκλεγώ, άρα να είμαι κατά κάποιο τρόπο αρεστός. Αυτό που ήθελα να κάνω είναι να κάνω τη δουλειά μου. Και εκεί μας βοήθησαν σημαντικά τότε, που καμιά φορά τους κατηγορούσαμε και λέγαμε Γερμανοτσολιάδες και το ένα και το άλλο, μας βοήθησε πάρα πολύ το κομμάτι των Ευρωπαίων και μεταφέρθηκε τεχνογνωσία, δηλαδή το κομμάτι της ηλεκτρονικής, το κομμάτι με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Υπήρχαν ομάδες από την Σουηδία, από την Αγγλία που δουλέψαμε μαζί για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Πραγματικά, φανταστείτε ότι μειώθηκε η δαπάνη 4 δις.
Εγώ και οι άνθρωποι που δουλέψαμε εκεί είχα το ηλεκτρονικό κομμάτι, δηλαδή το κομμάτι της πληροφορικής. Αλλά έπρεπε να υπάρχουν και άνθρωποι που καταλαβαίνουν το business κομμάτι, το επιχειρησιακό κομμάτι. Τι πάμε να κάνουμε και πώς πάμε να το κάνουμε. Και σε αυτό μας βοήθησαν πάρα πολύ οι άνθρωποι από το εξωτερικό και ειδικά Σουηδία και Αγγλία, όπως θυμάμαι. Κύριε Τζορτζάκη, επειδή ξέρω, σας γνωρίζω προσωπικά καταρχήν, από εκείνη την εποχή, τη χρυσή εποχή, του τέλους της δεκαετίας του 90 προς το 2000, θέλω να κάνω μια επισήμανση. Ένας άνθρωπος που καλείται από την πατρίδα να προσφέρει σε μια τέτοια θέση όπως είστε εσείς, νομίζω ότι ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων και δογμάτων, εμείς οι πολίτες οφείλουμε να είμαστε ευγνώμονες για αυτή την προσφορά, διότι εσείς δεν ήσασταν κάποιος άεργος πολιτικός και δεν γίνεται και επαγγελματίας πολιτικός έτσι κι αλλιώς, που είχε διαχειριστεί τα προηγούμενα χρόνια τα κακώς κείμενα ενδεχομένως και είχε οδηγήσει τη χώρα στην χρεοκοπία. Απέναντίας, περάσατε από εταιρείες που δημιούργησαν θέσεις εργασίας, που συνεισέφεραν στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, αλλά και στην πρόοδο του τόπου. Και βρεθήκατε μία χρονική περίοδο δύσκολο για την Ελλάδα να αποδοκιμάζεστε ως υπουργός της κυβέρνησης από τους αγανακτισμένους στις πλατείες, λες και ο Τζορτζάκης και ο κάθε παντελής Τζορτζάκης που έχει πάει και κάνει ένα δεύτερο φανταρικό, είναι υπεύθυνος και υπόλογος για τη χρεοκοπία της χώρας. Πώς ήταν εκείνη η στιγμή, γιατί εγώ που σας γνωρίζω, όταν διάβαζα τα ρεπορτάζ και όταν έβλεπα τους μετέπειτα βουλευτές, γιατί κάποιοι καπηλεύτηκαν αυτή την ιστορία εκείνη την εποχή για να ρηχηθούν κομματικά σε συγκεκριμένους πολιτικούς φορείς και να γίνουν ακόμα και υπουργοί και να είναι από κάτω να απειλούν με γιαούρτια πρόσωπα και προσωπικότητες όπως εσείς, συγγνώμη που θα το πω, αλλά ήταν εντελώς απαξιωτικό, αποκαρδιωτικό, απογοητευτικό και θλιβερό. Όχι για σας, για την κοινωνία που δεν έχει καταλάβει ακριβώς τι ακριβώς συμβαίνει και που ψάχνει να βρει με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο στασίδι για να πει κάτι. Δυστυχώς έχετε απόλυτο δίκιο. Ουσιαστικά θυμάμαι τον εαυτό μου το 11 στις 28 Οκτωβρίου στην παρέλαση που μου είχαν πει δύο μέρες πριν, με πήραν τηλέφωνο και μου λένε «Παντελή, δεν θέλει να κατέβει η Ηράκλειο να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση». Πού να ξέρω τι με περιμένει. Είπα ότι πατρίδα μου, θα πάω και στο χωριό μου να δω τους δικούς μου, ας κατέβω. Κατέβηκα για να εκπροσωπήσω την κυβέρνηση και τότε είναι που γίναν τα αισκρά επεισόδια και στο Ηράκλειο και στη Θεσσαλονίκη εναντίον του Προέδρου της Δημοκρατίας και έτυχα εγώ ξαφνικά στο Ηράκλειο να γίνομαι εκατοστάρης και ευτυχώς που ήξερα τους δρόμους για να μπορέσω να διαφύγω. Γιατί διαφορετικά ήταν πολύ έκθετη η κατάσταση και ο κόσμος δεν άκουγε. Ήταν η λεγόμενη παραπληροφόρηση. Τότε ουσιαστικά πραγματικά αντί να κάτσουμε σαν χώρα να σκεφτούμε ποιες είναι οι αιτίες που μας φτάσανε εδώ και να τις διορθώσαμε, αρχίσαμε και αφορίζαμε τα πάντα. Μας φταίγανε οι ξένοι, μας φταίγανε η προπαγάνδα, μας φταίγανε η ηλεκτρονική ταυτότητα, μας φταίγανε το 666, μας φταίγανε, φταίγανε όλα, όλοι και όλα. Εκτός το κομμάτι του ίδιου μας του εαυτού. Να κάνω μια αυτοκριτική. Ήταν πολύ δύσκολη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή πραγματικά είπα ότι τι ήθελα εγώ να μπλέξω. Και σκέφτηκα και αυτό που λένε στο χωριό μου, ότι όποιος δεν θέλει χτύπους, στο χαρκιδιό δεν πάει. Από την άλλη όμως η χώρα κινδύνευε, η χώρα ήταν σε κατάσταση δύσκολη και έπρεπε να βάλουμε πλάτη για να μπορέσει να πάει στο επόμενο βήμα. Θυμάμαι συγκεκριμένα μετά με την επόμενη κυβέρνηση με παίρνει ο Κωστής ο Χατζηδάκης και μου λέει να μας βοηθήσει στις κρατικές προμήθειες. Είχα περάσει εγώ άμυρος τώρα όλο αυτό το στρες και το ζόρι και του λέω ότι ναι Κωστή ευχαρίστω θα έρθω, δεν θέλω χρήματα. Θα έρθω για ένα τετράμινο να βοηθήσω να πετύχουμε αυτό γιατί ήταν να μας βγάλει κόκκινη κάρτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να βοηθήσω να μην μας βγάλει κόκκινη κάρτα και να σηκωθώ να ξαναπάω στη δουλειά μου. Και πήγα για ένα τετράμινο, πεντάμινο, ουσιαστικά χωρίς μισθό και πλήρωνα και το πάρκινγκ από την τσέπη μου για να μπορέσουμε να ξελασπώσουμε και αυτό το κομμάτι. Και δόξα τω Θεώ, το καταφέραμε. Κύριε Τζορτζάκη, έχουμε κάνει πολλά βήματα από το 1995 μέχρι σήμερα και από το 2011 μέχρι το 2022, 11 χρόνια μετά, στο κομμάτι της ψηφιακής πολιτικής. Λένε μάλιστα ότι ο κύριος Πιερακάκης άκουσε με πολύ μεγάλη προσοχή και ακολούθησε τα δικά σας βήματα,
αλλά και τις δικές σας σκέψεις σε κάποια πράγματα, Πράνο. Πράγμα που τον βοήθησε να υλοποιήσει πολλά από αυτά που βλέπουμε σήμερα και που τι έχουν επί της ουσίας επιτύχει. Έχουν αφαιρέσει τον χαμένο χρόνο, τον ανεξήγητα χαμένο χρόνο της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα σε πολύ απλά και συγκεκριμένα πράγματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει και χρόνια, αλλά δεν είχαν γίνει ποτέ. Πώς τα κρίνετε όλα αυτά σήμερα, κύριε Τζορτζάκη? Η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά το κομμάτι αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχουν οι έννοιες της κομματικής ταμπέλας. Δεν θα έπρεπε ουσιαστικά να υπάρχει, θα έπρεπε το έργο που δημιουργείται και παράγεται, ο επόμενος να το παίρνει και να το συνεχίζει για να πηγαίνει στην επόμενη μέρα. Δυστυχώς, σαν χώρα, και γι' αυτό είμαστε εκεί που είμαστε, χάσαμε πολύτιμο χρόνο. Όντως, ο κύριος Πυρακάκης, τον ήξερα από τότε, κουβεντιάσαμε, προσπάθησα όσο μπορούσα να βοηθήσω, Από εκεί και πέρα ο άνθρωπος έβαλε τη δικιά του σφραγίδα, προσπάθησε να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τα πράγματα και να πάμε, γιατί είχαν μεσολαβήσει και 11 χρόνια. Αλλά δεν είναι δυνατόν στη χώρα μας το μόνο πρόβλημα να μην είναι τα χρήματα. Δηλαδή, είχαμε τα χρήματα για να κάνουμε το σύζευση, που ήταν το δίκτυο του δημοσίου τομέα, και ουσιαστικά φάγαμε κοντά 8 χρόνια. Το οριστικοποίησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ένα μήνα πριν πέρσι. Κάτι είναι και αυτό. Το κομμάτι του ERP που έχει να κάνει με το κεντρικό σύστημα που διαχειρίζεται τους πόρους του ελληνικού δημοσίου, το κομμάτι του ERP το είχαμε έτοιμο για να προκηρυχθεί. Το ξεχάσαμε σαν χώρα, δεν θέλω να το κομματιτοποιήσω γιατί πρέπει να είναι και οι συμμαχικές κυβερνήσεις και όλοι. Το ξεχάσαμε σαν χώρα και το ξαναθυμηθήκαμε τώρα. Ευτυχώς προχώρησε, κατοκυρώθηκε. Υπάρχει το επόμενο κομμάτι που έχει να κάνει με το CRM. Δηλαδή, όταν έχει 8 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες, αν ήταν μια εταιρεία που έχει 8 εκατομμύρια πελάτες, θα έπρεπε να μπορεί να ξέρει ο κάθε πελάτης, ο κάθε ψηφοφόρος, τι υπηρεσίες θέλει και από πού τις θέλει. Και θα έπρεπε να είναι ένα μονοκαναλικό σύστημα, το οποίο ο πολίτης θα έρχεται και θα παίρνει το σύνολο των υπηρεσιών, άσχετα σε ποιο σημείο μέσα στη δημόσια διοίκηση βρίσκεται. Και αυτό έχει αρχίσει τώρα να υλοποιείται, αλλά ουσιαστικά χάσαμε 10 χρόνια χωρίς να το σκεφτόμαστε ή χωρίς να κάνουμε τις απαιτούμενες ενέργειες. Και θέλω να τονίσω, γιατί νομίζω είναι σημαντικό να το καταλάβει ο κόσμος, δεν ήταν ότι δεν είχαμε τα χρήματα. Είχαμε τα χρήματα. Υπήρχαν τα ευρωπαϊκά χρήματα, υπήρχαν όλα αυτά που ήταν και 100% χρηματοδότηση από την κοινότητα. Δεν υπήρχε η θέληση, δεν υπήρχε η γνώση. Δεν λέω ότι ξέρεις, υπήρχε ατζέντα και άλλοι αγαπάνε περισσότερο τη χώρα τους και άλλοι δεν την αγαπάνε. Απλώς νομίζω ότι είναι θέμα ικανότητας, ένα, να έχεις διοικήσει, να έχεις δουλέψει. Το δεύτερο κομμάτι είναι να μπορείς να συνθέσεις πράγματα για να πας την επόμενη μέρα και να μην σκέφτεσαι και την έννοια του πολιτικού κόστους. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα πρέπει να δουλεύεις σαν να έχεις μπροστά σου 5 χρόνια, αλλά ουσιαστικά την ίδια μέρα, κάθε μέρα που δουλεύεις, να παράγεις κάτι. Άρα ο συνδυασμός του μακροπρόθεσμου με το πρωτοπρόθεσμο είναι ό,τι πιο σημαντικό. Αυτό εμείς, λόγω του πολιτικού χρόνου, δυστυχώς το βιάζουμε, το καταστρέφουμε. Γιατί συζητάμε για παράδειγμα ηλεκτρονικές ταυτότητες. Και λέει ο άλλος, σε πόσο καιρό θα βγουν οι ηλεκτρονικές ταυτότητες? Λέει σε 2,5 χρόνια. Θέλει και να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Σου λέει, άλλος θα είναι υπουργός, γιατί να το πάω να κάνω κάτι άλλο. Αυτό όμως δεν χτίζουμε το ρετυρέ της πολυκατοικίας χωρίς να βάλουμε τα θεμέλια. Πρώτα μπαίνουν τα θεμέλια και μετά κάνουν το ρετυρέ που φαίνεται ωραίο και όμορφο και προσελκύει τον κόσμο. Αυτό το πράγμα πρέπει και ο κόσμος να το καταλάβει, ότι ουσιαστικά χρειάζεται συστηματική δουλειά. Και πρέπει να το καταλάβει και το πολιτικό μας σύστημα, που δυστυχώς με φωτεινές εξαιρέσεις δεν το έχει καταλάβει. Κύριε Τζορτζάκη, επειδή πηγαίνουμε προς το τέλος, σήμερα είστε αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Θα μας πείτε λίγο τι ρόλο έχει η Αναπτυξιακή Τράπεζα για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα? Βέβαια. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ουσιαστικά είναι η τράπεζα που παίρνει από τη μια πλευρά τους ευρωπαϊκούς πόρους, από την άλλη τον κρατικό προϋπολογισμό
και προσπαθεί να υλοποιήσει την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης, διαμορφώνοντας όμως τραπεζικά προϊόντα. Και ουσιαστικά κάνουμε παρέμβαση όπου υπάρχει πρόβλημα στην αγορά. Αυτό που λένε στο χωριό μου κάτω στη Μεσαρά, market failure. Όπου υπάρχει η αγορά δεν λειτουργεί, εμείς κάνουμε παρέμβαση για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε το τραπεζικό σύστημα να του βγάλουμε κομμάτι του ρίσκου, άρα ουσιαστικά να μπορέσει να δώσει πιο εύκολα τις χρηματοδοτήσεις, και συνεργαζόμαστε στενά με όλο το τραπεζικό σύστημα, συστημικό και περιφερειακό, για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Για να θα δώσω δύο νούμερα. Ουσιαστικά πήραμε από το κρατικό προϋπολογισμό και το ΕΣΠΑ γύρω στα 3,5 δις και βγάλαμε στην αγορά γύρω στα 9,5 δις. Δηλαδή με μια μόχλευση 3,1-3,2. Αυτό νομίζω είναι ένα σημαντικό νούμερο, γιατί ουσιαστικά οι τράπεζες, έχοντας τα 3 δις τη δικιά μας εγγύηση, ανοιχθήκανε και δώσανε περισσότερα δάνεια για να μπορέσει ο κόσμος να επιζήσει την εποχή που ήταν ο COVID. Από εκεί και πέρα όμως αυτό ήταν, ξέρεις, να βάλεις τον ορό την ώρα που σε βάζουμε στην εντατική και πρέπει να βάλεις τον ορό για να ζήσεις. Αλλά νομίζω η δουλειά που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα και πρέπει να εντατικοποιηθεί είναι η δουλειά της ανάπτυξης. Δηλαδή η δουλειά πώς ζούμε σε μια ενιαία αγορά, ευτυχώς. Δεν είμαστε στην εποχή του εμβερχόντου να κλείσουμε τα σύννεφα, τα σύνορα και ό,τι παράγουμε να τα πουλάμε. Άρα αυτή τη στιγμή ανοίγοντας τα σύνορα πρέπει το προϊόν που θα παράξουμε να είναι ανταγωνιστικό με το γερμανικό, με το γαλλικό, με το ιταλικό. Στην καλύτερη περίπτωση τουλάχιστον να πουλιέται στην Ελλάδα και να ανταγωνίζεται αυτά τα προϊόντα. Το ιδανικό να τους ανταγωνίζει πρόσωπο με πρόσωπο και να πουλάς και στο εξωτερικό. Αν δεν έχουμε αυτό το πράγμα που λέγεται ανταγωνιστικότητα σε μια ενιαία αγορά, είναι η πλήρη καταστροφή. Γιατί ουσιαστικά όταν σε μια ενιαία αγορά δεν είσαι ανταγωνιστικός, αυτή είναι η λέξη, η κρίσιμη λέξη, δεν είσαι ανταγωνιστικός, τι σημαίνει? Κεφάλαια δεν έρχονται και ουσιαστικά τα κεφάλαια που είναι για να επενδυθούν, φτάνουμε σε ένα επίπεδο ο κόσμος μετά να σηκώνεται να φεύγει. Ο καλός κόσμος να φεύγει, μα τον καλό κόσμος είναι αυτός που θα σου φέρει τις επενδύσεις. Λοιπόν, να δημιουργήσει κάτι κότα αυγό. Σας περιμένω να τα πούμε από κοντά με το καλό. Θα τα πούμε, θα σας πάρω. Θα κατέβετε σύντομα στην Κρήτη? Πότε θα έρθετε? Θα είμαι Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά κάτω. Οπότε θα τα πούμε εκείνες τις μέρες σίγουρα. Θα σας δω από κοντά. Ναι. Θα είναι χαρά για μας. Να είσαι καλά. Με το καλό. Καλή άφηξη. Καλή άφηξη, τις καλές γιορτές θα τις πω από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ.